Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για το Λόγο Του, για τα μηνύματα που μας δίνει. Είναι πλούσιος ο Λόγος του Θεού, όπως ακούσαμε. Και ανάλογα με την κατάσταση της καρδιάς μας, έχει κάτι να μας δώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Πάντοτε ο Κύριος να μας γεμίζει και να μας δίνει δύναμη να προχωράμε μαζί Του. Αυτό έχουμε ανάγκη. Ο κόσμος δεν έχει να μας προσφέρει τίποτα, αδέλφια μου. Και όλοι το ξέρουμε. Αλλά πολλές φορές πρέπει να το αποδεικνύουμε όταν παίρνουμε τη σταθερή απόφαση να ακολουθούμε τον Κύριο με όποιο κόστος και όποιο τίμημα έχει στη ζωή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Θα ήθελα να διαβάσω κι εγώ λίγα εδάφια από το κατά Ιωάννη, σελίδα 943. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Ζ και 53 εδάφιο. Ζ 53-943. «Και υπήγεν έκαστος εις τον οίκον αυτού, ο δε Ιησούς υπήγεν εις το όρος των ελαιών, και την αυγήν ήλθε πάλιν εις το ιερόν, και πάσο ο λαός ήρχετο προς αυτόν, και καθίσας εδίδας και αυτούς. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι γυναίκα συλληφθήσαν επί μοιχεία, και στήσαντε σε αυτήν εν το μέσο λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, αυτή η γηνή συνελήφθη από αυτό φόρο μοιχευωμένη. Εν δε τον νόμο, ο Μωυσής προσέταξε ημάς να λιθοβολώνται οι τιάφτε. Συ λοιπόν τι λέγεις, έλεγον δε τούτο, δοκιμάζονται σε αυτόν, δια να έχωσι να κατηγορώσιν αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω, έγραφε δια του δακτύλου στη γη. Και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς. Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει τον λίθον επ' αυτήν. Και πάλιν κύψας κάτω, έγραφεν εις την γην. Εκείνοι δε ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων έως τον εσχάτων, και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γηνή εις τα μένη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς και μη ειδών μηδένα πλην της γυναικός, είπε προς αυτήν, «Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δε σε κατεδίκασιν ουδείς?» Και εκείνη είπε, «Ουδείς, Κύριε». Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ουδέ εγώ σε καταδικάζω, είπαγε και στο εξής μη αμάρτανε». Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Μεγάλος ο λόγος αυτός για τη γυναίκα, εκείνη, τη μοιχευωμένη. «Ουδέ εγώ σε καταδικάζω, είπαγε και στο εξής μη αμάρτανε». Και η αμαρτία, αδέλφια μου, μπορεί να μπει στη ζωή ολονών μας. Υπάρχουν λογής και λογής αμαρτίες. Εμείς θέλουμε ο Θεός να μας φυλάει. Αλλά σκεφτείτε ότι μοιχός μπορεί να είναι και αυτός ο οποίος ακολουθεί τον Χριστό, αλλά κάνει και κάτι άλλο παράλληλα. Μπορεί να αγαπάει τον κόσμο. Μπορεί να έχει διάφορες επιθυμίες. Μπορεί να μην τα καταδικάζει όλα στο όνομα του Ιησού Χριστού και να έχει ένα περπάτημα άσχημο. Ένα περπάτημα όπου δεν μπορεί να έχει την εύνοια του Θεού, δεν μπορεί η χάρις του Θεού να είναι πάνω του. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, γιατί εδώ πέρα μας λέει ότι εφόσον ο Κύριος είχε πάει στο προηγούμενο κεφάλαιο στο ναό και κήρυτε και έλεγε ωραία πράγματα και μίλησε, αδέρφια μου, για το Πνεύμα το Άγιο. Όλοι αναρωτήθηκαν και έγινε σχίσμα μεγάλο και αναρωτιόνταν ποιος είναι αυτός που λέει αυτά τα πράγματα. Και έρχεται ο Νικόδημος και λέει ότι μήπως λέει ο νόμος ο δικός μας κρίνει τον άνθρωπο, εάν δεν ακούσει παρά αυτού πρώτερον και μάθει τι πράττει. Και όλοι τον κατηγορήσαν, λένε μήπως και εσύ λέει μαθητής αυτού είσαι. Και τι κάνανε, πήγε λέει έκαστος εις τον οίκο αυτού. Μετά το ναό πήγε ο καθένας στο σπίτι του, στις συνήθειές του, σε αυτά τα οποία είχε μάθει να κάνει, σε αυτά τα οποία συμβιβαζότανε να κάνει. Και παρακάτω λέει ότι ο Ιησούς πήγε στο όρος των ελαιών. Αλλά και ο Κύριος πάει εκεί που έχει συνηθίσει να πηγαίνει, αδελφιά μου. Και εκεί που πρέπει να πηγαίνουμε κι εμείς, στο όρος της προσευχής. Ο Ιησούς Χριστός μας δίνει ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Το βράδυ προσευχόμενος, την ημέρα εργαζόμενος. Και τι εργάζεται, το έργο του Θεού. Και δεν μπορεί να τα φέρει εις πέρας, εάν ο Πατέρας δεν του δώσει λόγο, εάν ο Πατέρας δεν του δώσει δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και την αυγή, ο Κύριος, πού πηγαίνει, εκεί που πήγαινε κάθε μέρα.
πάει λέει στο ιερό και πας ο λαός ήρχεται προς αυτόν και καθίσας εδίδασκε αυτούς. Και οι άνθρωποι αυτοί, ο λαός, ο όχλος έχει μια συνήθεια να πηγαίνει να ακούει τον Ιησού Χριστό. Γιατί όλοι περιμένουν κάτι από τον Κύριο. Όπως και εμείς περιμένουμε από τον Κύριο. Και σήμερα είμαστε εδώ γιατί περιμένουμε ο Κύριος να μας μιλήσει και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και δοξάζουμε τον Κύριο, αδέλφια μου. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός και είναι εν το μέσο ημών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και φέρανε, λέει, προς αυτόν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι μια γυναίκα συλληφθήσα επιμοιχεία και την έστησαν εν το μέσο. Να τη θεατρήσουν, να την κατηγορήσουν και να δούνε τι θα κάνει αυτός που έχουν μπροστά τους, που μιλάει για αγάπη, που μιλάει για συγχωρητικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Τα βάζουν με τον Θεό. Αλλά δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Γιατί ο Κύριος είναι αγαθός, είναι ελεήμων, είναι εκτήρμων, είναι φιλέσπλαχνος. Και δεν είναι στα λόγια και στη θεωρία, αδέλφια μου, είναι στην πράξη. Και αυτό ξέρετε πως το απέδειξε, απάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και αν εμείς είμαστε εδώ σήμερα, είμαστε χάριν του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί εκείνος για εμάς θυσιάστηκε. Για μας έχισε το τίμιο και το πολύτιμο αίμα του. Για να είμαστε εδώ απόψε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και ενώ έξω ζεματάει ο τόπος από τη ζέστη, εμείς ερχόμαστε εδώ για να δροσιστούμε, να τραφούμε από το λόγο του, να πιούμε από το είδωρο αυτό που δίνει μόνο ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και περιμένουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι να δουν τι θα κάνει ο Κύριος. Και λένε προς αυτόν, διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα συνελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Και στον νόμο Μωυσής μας προστάζει εμάς, τους γραμματείς και τους φαρισαίους, εμάς, όχι εσένα, εμάς, να τις λιθοβολούμε αυτές. Εσύ λοιπόν τι λες? Και όπως είπαμε, το έλεγαν αυτό για να τον δοκιμάσουν και να έχουν κάτι στο στόμα τους για να τον κατηγορήσουν. Ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ τον Κύριο. Γιατί τη σοφία που έχει ο Θεός δεν την έχει ο άνθρωπος. Αλλά και αυτή τη σοφία που έχει ο Θεός μας ζητάει και εμάς να ζητούμε άνωθεν σοφία. Όχι τη γήινη, τη ζωώδη και τη δαιμονιώδη. Σαν αυτή που έχουν αυτοί εδώ οι άνθρωποι. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Οι οποίοι φέρνουν τη γυναίκα αυτή γιατί θέλουν κάτι να βρουν εναντίον του Κυρίου μας. Και είναι και πλήθος εκεί. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει να ακούσουν τον Κύριο, να μιλήσει, να κάνει θαύματα, να ενεργήσει και σε αυτούς ακόμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και λέει ότι ο Ιησούς, λέει, ήταν σκυμμένος κάτω και έγραφε, λέει, δια του δακτύλου στη γη. Και τώρα πρόσφατα μου φανέρωσε κάτι ο Κύριος, ότι στη γη δεν μπορείς να γράψεις με το δάχτυλο αν το χώμα δεν είναι απαλό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν το χώμα δεν έχει πέτρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που φέραν τη γυναίκα αυτή ενώπιον του Χριστού την είχαν ήδη καταδικάσει στην καρδιά της, γιατί κρατούσαν τις πέτρες. Πήγανε αποφασισμένοι να τη λιθοβολήσουν. Γιατί δεν πιστεύανε ότι ο Ιησούς Χριστός με ένα λόγο μπορεί να την ελευθερώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και αυτοί οι άνθρωποι, αδέλφια μου, ελεγχθήκανε υπό τη συνειδήσεώς τους. Η συνείδησή τους τους έλεγξε. Όταν τους είπε ο Κύριος, αν κάποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος στο λίθο. Και ελεγχθήκανε οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είχαν καταδικάσει τη γυναίκα και δεν πίστευαν στον Χριστό. Και ο νόμος τους, ο νόμος του Μωυσή, έλεγε ότι πρέπει αυτή να λιθοβοληθεί εξάπαντος. Ποιος μπορεί να τη σώσει? Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Όπως έσωσε και όλους εμάς. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και καθώς ακούσαν το λόγο αυτό από τον Κύριο, τι κάνανε? Αρχίσαντες, λέει, από τον πρεσβυτέρων έως των εσχάτων να αποχωρούνε. Και έμεινε, λέει, μόνος ο Ιησούς και η υγιεινή
ισταμένη εν το μέσο. Και αναρωτιόμουν, λέω, Κύριε, λέω, είσαι εσύ και η γυναίκα. Μα πώς είναι δυνατόν να είσαι εσύ και η γυναίκα, αλλά η γυναίκα αυτή να είναι εν το μέσο? Πώς μπορεί κάποιος να είναι στη μέση, αν δεν είναι κάποιο πλήθος ανθρώπων γύρω του? Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και πιστεύω, ο Θεός το βάζει αυτό στην καρδιά μου, ότι στο προηγούμενο κεφάλαιο, καθώς λέει ο Κύριος για τους ποταμούς, είδα το ζώντον που θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος θα λάβει το Πνεύμα το Άγιο, παρόλο που δεν ήταν αποκεκαλυμμένο, είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Και στη μέση είναι η γυναίκα αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και για εμάς, επειδή πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, στέλνει και στρατιά αγγέλων, κύκλο ημών, να στρατοπεδεύουν. Σε ποιους όμως? Κύκλο των φοβουμένων αυτών. Δηλαδή σε εμάς που έχουμε Άγιο Φόβο Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Δεν φοβόμαστε μην κάνουμε κάτι και πάρει ο Κύριος μια πέτρα και μας στηρίξει και τελειώσει η ζωή μας. Όχι. Αλλά όπως ακούσαμε και με τον Άσο το Υιό, τι έκανε? Πριν προλάβει να το πει αυτά που είχε μέσα στην καρδιά του. Που εγώ θα έλεγα ότι αυτά που σκέφτηκε σωστά ήταν. Δεν τον άφησε ο πατέρας του να τα ολοκληρώσει. Αλλά πήγε και τον αγκάλιασε και τον καταφύλαγε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε από τον κόσμο, έβοσκε γουρούνια, έτρωγε ξυλοκέρατα, μέσα στη βρωμιά. Ένας άνθρωπος που αν τον έβλεπα εγώ δεν θα τον πλησίαζα, αλλά ο πατέρας πήγε και τον αγκάλιασε. Και δεν σταμάτησε να τον καταφυλάει. Και τόσο πολύ χαρά είχε. Γιατί περίμενε την ώρα που θα επιστρέψει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδέλφια μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Και τη ρωτάει, λέει, δεν σε καταδίκασε κανένας? Κανένας δεν σε καταδίκασε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και σίγουρα αυτή η γυναίκα, εγώ πιστεύω θα έτρεμε από το φόβο της. Με όλα αυτά που είδε να εκτυλίζονται μπροστά στα μάτια της. Που η ζωή της κρεμότανε σε μία κλωστή. Μία κλωστή όπου ανθρωπίνως δεν υπήρχε ελπίδα να την ελευθερώσει κανένας. Κανένας. Ο νόμος είναι νόμος και θα εφαρμοστεί. Γιατί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι αυτό ακολουθούν. Και έχει την ενοχή, ξέρει τι έκανε. Αλλά ο Κύριος είναι εκεί για να την ελευθερώσει. Και όχι μόνο να την ελευθερώσει, αλλά και να τη σώσει. Να της χαρίσει αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και λέει ο Ιησούς, αφού απάντησε ότι δεν είναι κανένας, Κύριε, από αυτούς που με καταδίκασαν, κανένας δεν έμεινε, όλοι φύγανε. Και λέει ο Ιησούς, ουδέ εγώ σε καταδικάζω, είπαγε και στο εξής μία αμάρτανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Η ζωή μας είναι με τον Ιησού Χριστό. Αυτή την απόφαση έχουμε πάρει, αδέλφια μου. Και ο Κύριος μας λέει να υπάγουμε μετά αυτού. Τον Κύριο να ακολουθούμε. Όχι ότι προσφέρει ο κόσμος τα θεάματα, τις ειδονές και κάθε τι άλλο το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο στην κόλαση, ο Θεός να μας φυλάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί συγχώρεσε την αμαρτία αυτής της γυναίκας. Και αυτό μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να το κάνει. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να συγχωρέσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Να τον αγαπάμε τον Ιησού Χριστό, αδέλφια μου. Να μην τον θυμόμαστε μόνο όταν τον έχουμε ανάγκη. Να τον δοξάζουμε και στις δυσκολίες που περνάμε και στις δοκιμασίες. Σε κάθε τι. Και όταν ο Κύριος έρχεται και κάνει έκβαση στη ζωή μας, να τον δοξάζουμε και να τον ευχαριστούμε. Και να δίνουμε μέρισμα της ευλογίας αυτής που μας δίνει σε εκείνον. Γιατί όλα δικά του είναι. Και σήμερα το πρωί που πήγα στην προσευχή, ενώ προσευχόμουν, όπως κάθε φορά, λέω, Κύριε, λέω, με ρίμνησε, λέω, για τις ανάγκες της οικογένειάς μου. Όλοι έχουμε ανάγκες. Όλοι βιώνουμε μεγάλες δυσκολίες. Αλλά σκέφτομαι ότι ζητώ από τον Κύριο να με ρίμνησε για τις επίγειες ανάγκες και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, αλλά έχει ετοιμασμένη ουράνια βασιλεία. Αυτό δεν μπορεί να χωρέσει μέσα στο μυαλό μου. Πώς γίνεται? Για τον κόσμο αυτό που αγωνίζομαι να ζήσω μέσα σε μια ματαιότητα. Να ξέρω ότι ο Κύριος τα έχει όλα τέλεια. Και τελειώνοντας το δρόμο μου αυτόν εδώ στη γη, θα με πάρει κοντά του. Κάπου που τα έχει όλα ετοιμασμένα.
Το έχετε σκεφτεί αυτό, αδέρφια μου? Είναι όλα έτοιμα. Εκεί απάνω ψηλά στον ουρανό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και ο Παύλος τα είδε αυτά. Αλλά ήταν ασυγχώρητον σε αυτό να λαλήσει. Γιατί πρέπει να αγωνιστούμε, να εισέλθουμε πλουσίως στην ουράνια βασιλεία του Κυρίου μας. Αυτός είναι ο στόχος μας, αδέρφια. Ο στόχος μας δεν είναι να γνωρίσουμε δόξα ανθρώπινη. Ο στόχος μας δεν είναι να είμαστε μεγάλοι και τρανοί στον κόσμο αυτό. Γιατί όσοι θέλουν να είναι, έχουν το μισθό τους. Ο στόχος μας δεν είναι να μοιάσω στον κόσμο και να ζηλεύω τους ανθρώπους του κόσμου, οι οποίοι καθημερινά τι κάνουνε? Δοξάζουν τα είδωλα και ακούνε τις μουσικές του κόσμου και υποκλίνονται. Όπως τότε με την εικόνα αυτή που είχε φτιάξει ο Ναβουχοδονόσορ. Αυτό κάνουνε. Δεν κάνουν κάτι διαφορετικό. Δεν αγαπάνε τον Ιησού Χριστό. Αλλά εμείς επειδή αγαπάμε τον Ιησού Χριστό, θα υψώνουμε το όνομα του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν κάθομαι αμέριμνος και να λέω δεν βαριέσαι, δεν έγινε τίποτα. Ας μην πάω και στην εκκλησία σήμερα, έχει και ζέστη. Τι να πάω να κάνω, να ιδρώσω στον δρόμο, να πάρω τη συγκοινωνία, να πάρω τα αμάξι μου, να κάνω οτιδήποτε? Όχι, θα έρθεις. Θα έρθεις. Πρώτον, γιατί θα ακούσεις το Λόγο του Θεού που θα σε ανορθώσει, θα σε ενισχύσει, θα σου δώσει δύναμη, μπορεί να σε ελέγξει, θα σε παρηγορήσει και έχουμε και δροσιά κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί η αίθουσα ακλιματίζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Δροσιά από όλες τις πλευρές. Τι άλλο θέλουμε? Και έχουμε και το νερό, το ζωντανό νερό, το Πνεύμα το Άγιο. Μην το ξεχνάμε, αδέλφια μου. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, οι οποίοι ακολουθούσαν τον νόμο κατά γράμμα, ελέγχθηκαν υπό τη συνειδήσεώς τους. Και αν εσύ ακούς κάτι σήμερα και ελέγχεσαι μέσα στην καρδιά σου, να ξέρεις ότι είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι από τη συνείδησή σου. Εάν σκέφτηκες να ακολουθείς έναν δρόμο για τον οποίο δεν πήρες οδηγία από τον Κύριο και ελέγχεσαι και λες, Κύριε, να πάω ή να μην πάω, τώρα που άκουσα αυτό, τι να κάνω? Όχι, να μην πας. Και τι να κάνεις? Θα πας στον Κύριο να σε οδηγήσει για το τι πρέπει να κάνεις. Γιατί αυτός ο οποίος θα σου πει τι πρέπει να κάνεις, θα έχει και την ευθύνη για αυτό το οποίο θα σου πει. Και εσύ θα έχεις παρησία να πλησιάζεις το Θεό και να του ζητάς βοήθεια για το δρόμο που σου είπε να ακολουθήσεις. Και θα είναι το στήριγμά σου, θα είναι το καταφύγιό σου, θα είναι ο βράχος ο αιώνιος, ο βράχος στον οποίο θα οικοδομείς. Και όταν οικοδομείς απάνω στο βράχο, θα έρθουν και οι ποταμοί, θα έρθουν και οι βροχοί, αλλά το σπίτι θα μείνει ασάλευτο. Ενώ αν οικοδομήσουμε στην άμμο, αδέλφια μου, ξέρουμε τι θα γίνει. Όλα θα γκρεμιστούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό μας. Ήθε ο Κύριος να μας δίνει δύναμη, να μην εγκαταλείπουμε τον αγώνα μας, αδέλφια μου. Γι' αυτό και λέγεται αγώνας. Και το όπλο μας είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Ο Δαβίδ δεν είχε ούτε τόξα, ούτε ρόπαλα, ούτε σπαθιά, τίποτα. Μια σφεντόνα είχε και 5 λίθους. Και εγώ δεν θέλω τίποτε άλλο. Θέλω το Λόγο του Θεού. Και αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με καταδυναστεύουν, με κοροϊδεύουν, με ονειδίζουν, με χλεβάζουν, δεν με νοιάζει, γιατί έχω τον Κύριο. Ο Κύριος θα με υπερασπιστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Ο Κύριος να βάλει το Λόγο του μέσα στην καρδιά μας και να μας βοηθάει στον καθημερινό μας αγώνα. Αμήν.